Το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος στην Άρτα έγινε με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων της Περιφέρειας Ηπείρου και του Επιμελητηρίου Άρτας για την κατασκευή του επιχειρηματικού πάρκου. Το επιχειρηματικό πάρκο, που αποτελεί όνειρο και διεκδίκηση δεκαετιών για την περιοχή, θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση στην περιοχή Κρεκού και της τοπικής κοινότητας Αμοτόπου, δίπλα ακριβώς από το σημείο που περνάει η Ιόνια Οδός. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Δημαρχείο της Άρτας ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστος Παπάζογλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Ηπείρου για τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών, καθώς και το Επιμελητήριο Άρτας για τη συνεργασία σε ένα θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις της περιοχής μας για δεκαετίες. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ένα διαχρονικό αίτημα από τη δεκαετία του 1980 παίρνει το δρόμο της υλοποίησης με την παρούσα Δημοτική Αρχή, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Λοιπόν, καταρχήν να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ στο γραφείο μου. Έχουμε επιχειρηματίες της περιοχής, έχουμε το Επιμελητήριο μαζί μας και το Διοικητικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια Ηπείρου σύσσωμη με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, τους αντιπεριφερειάρχες. Σκοπός είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης κοινού συνεργασία μας για το επιχειρηματικό πάρκο τύπου Β της Άρτας, δηλαδή για μέση και χαμηλή όχληση. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας από το 1980, σύμφωνα με τις αποφάσεις που υπάρχουν και τα έγγραφα, και δεν είχε βρεθεί η κατάλληλη περιοχή για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Γιατί πάντα προσέχουν, αν θέλετε, σε μικρές αντιδράσεις τοπικής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή παραχωρήθηκε μια δημοτική έκθεση στη θέση Κρεκούκια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια και από κοινού συνεργαζόμαστε για να κάνουμε τις απαραίτητες μελέτες, οι οποίες θα καταδείξουν αν αυτή η έκταση είναι πλέον κατάλληλη, έτσι ώστε συνέχεια με εκ νέου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρηθεί πλέον στον φορέα λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου, έτσι ώστε να υποβληθεί η πρόταση στο ΕΣΠΑ που αναμένεται το φθινόπωρο στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να μπορέσουν να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής. Αυτό είναι μια καλή υποδομή για την περιοχή μας. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε ο νομός ο οποίος δεν έχει επιχειρηματικό πάρκο και στην Ήπειρο αλλά και πανελλαδικά. Και είναι μια καλή υποδομή γιατί βοηθάει τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να μπορέσουν να λειτουργήσουν παραγωγικά χωρίς προβλήματα και με χαμηλό κόστος λειτουργίας και να μπορέσουν, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστικές. Και αυτό βοηθάει πλέον και η θέση η οποία είναι δίπλα στην Ιόνια Οδό και τώρα με τις αποστάσεις που έχουν μικρύνει θα είναι κοντά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας, και να δώσω λόγο και στον Περιφερειάρχη Ηπείρου και στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Χρήστο Παπάζογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο, και τον Αλέκο Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και διαθέτει η Περιφέρεια χρηματοδοτεί αυτές τις μελέτες, που είναι γύρω στους 80.000 ευρώ, και τον Χρήστο Παπάζογλου, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος βοήθησε σημαντικά και έχουμε μια άψογη συνεργασία, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Τζαθά, ο οποίος ήταν σύμμαχός μας σε αυτό το αίτημα, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες και το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Διοικητικά Συμβούλια, αλλά και διαχρονικά, εγώ θα έλεγα, και τους προκάτοχους μου δημάρχους ή νομάρχες που ήταν στην Ομαρχία ή τα πρόεδρους των επιμελητηρίων, γιατί όλοι είχαν αυτή την αγωνία ώστε να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κατασκευή του επιχειρηματικού πάρκου αποτελεί μια σύγχρονη επιλογή παραγωγικής ανασυγκρότησης που από τη μία πλευρά θα φέρει πιο κοντά την επιχειρηματική κοινότητα, δημιουργώντας έτσι και μια ασπίδα προστασίας και αλληλεγγύης και από την άλλη θα δώσει στον πολίτη καταναλωτή τη δυνατότητα γρήγορης, εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης, τόνισε στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστος Παπάζογλου. Ως διοίκηση του Επιμελητηρίου Άρτας, με επιστολές μας έχουμε ζητήσει πρώτον από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση την άμεση προκήρυξη του προγράμματος ΕΣΠΑ, ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή του επιχειρηματικού πάρκου Άρτας, και δεύτερον από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Σπύρτζη, την ένταξη της σύνδεσης του επιχειρηματικού πάρκου Άρτας με τον κόμβο Αμοτόπου στο σχεδιασμό προγραμματισμού έργων υποδομής του Υπουργείου, με δεδομένη τη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου Άρτα σε απόσταση μικρότερη του 1 χιλιόμετρου από τον κόμβο Αμοτόπου της Ιόνιας Οδού, πρόσθεσε επίσης ο κ. Παπάζογλου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι είμαι
πολύ ευχαριστημένος και πολύ ευτυχισμένος, θα έλεγα, γιατί φτάνει στο τέλος της θητείας μας να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αρταίων και με την Περιφέρεια Ηπείρου. Και θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω πραγματικά και την Περιφέρεια με τον κύριο Καχρημάνη και τον Χρήστο Τζιρογιάννη, τον Δήμαρχο Αρταίων. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα Περιφερειακά Συμβούλια, τη σύνθεση αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη σύνθεση αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και τη σύνθεση αυτού του Επιμελητηρίου, οι οποίοι πραγματικά πήραν σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις για την υλοποίηση αυτού του έργου. Γιατί αυτό, αν δεν είχε τη συνένεση όλων των παρατάξεων και όλων των φορέων από αυτά τα συμβούλια, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αυτή τη θέση, την ευχάριστη να πούμε ότι προχωράμε μπροστά, τουλάχιστον κάνουμε το πρώτο βήμα, το δύσκολο πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτό το επιχειρηματικό πάρκο. Τα είπε πριν ο Δήμαρχος ότι χρειάστηκαν 40 χρόνια τουλάχιστον για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Και είναι μια μέρα η οποία πραγματικά δίνει το δρόμο της ανάπτυξης, έναν δρόμο που θα συνδεθεί με την Ιόνια, έναν δρόμο που θα συνδεθεί με την ευημερία της περιοχής μας, θα δώσει ευκαιρία στις επιχειρήσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα, της μεταποίησης, αλλά και της παροχής υπηρεσίας να έχουν μια στέγη η οποία να μην έχει προβλήματα περιβαλλοντικά, να μην έχει προβλήματα οικολογικά και να είναι και δίπλα σε δρόμους ανάπτυξης. Θα ήθελα στο σημείο αυτό πραγματικά να πω ότι η Περιφέρεια στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή και είχαμε ξαναυπογράψει άλλη μια σύμβαση και είχε σταθεί πάλι δίπλα μας και στην προηγούμενη απόφαση. Τώρα όμως πραγματικά είναι η στιγμή στην οποία λέμε ότι φτάνουμε προς το τέλος. Θα ήθελα να επισημάνω ότι με την αρχή των μελετών αυτών που θα δείξουν την σκοπιμότητα και την καταλληλότητα αυτής της έκτασης, θα έρθει το επόμενο βήμα της ορίμανσης των μελετών για να μπορέσουμε να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ, το οποίο μας το είχε δεσμευτεί ο κύριος Χαρίτσης που είχε έρθει πέρυσι στην ΆΡΤΑ, τέτοια εποχή περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ότι θα μας τα βάλει στο πρόγραμμα το ΣΕΣ το καινούριο, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα υποδομής. Επανέρχομαι και λέω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τα Δημοτικά Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους αντιπεριφερειάρχες, όλους τους αντιπεριφερειάρχες, όλους τους αντιδημάρχους. Πραγματικά σας λέω, είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα. Στα ωφέλη της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου στην Άρτα, αναφέρθηκε από την πλευρά του Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, επισημένοντας πως ξεπεράστηκαν οι φοβίες για την κατασκευή του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Με την ευκαιρία της συνάντησης και της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, ο Δήμαρχος Αρταίων πρόσφερε στον κύριο Καχρημάνη και ένα λεύκομα αφιέρωμα για τον Γιάννη Μόραλη. Ως Περιφέρεια Ηπείρου έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του τόπου. Έτσι, σήμερα θα υπογράψουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση που εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος ό,τι θα χρειαστεί στο επίπεδο των μελετών για να προχωρήσει επιτέλους το θέμα της βιομηχανίας εδώ στην Άρτα με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Θέλω να πω κάτι, ότι πάντα υπάρχουν κάποια φοβικά σύνδρομα όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο. Και εμείς της αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δεύτερου βαθμού πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν πρέπει να λυγίζουμε μερικές φορές και να λέμε ό,τι θα γίνει, γιατί τελικά το αποτέλεσμα είναι υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Εγώ το βλέπω όχι μόνο στα θέματα αυτά που αφορούν το Υπουργείο Βιομηχανίας, αλλά η Ήπειρο σήμερα είναι η μοναδική περιφέρεια της Ελλάδος που έχει μηδέν πρόστιμο για τα σκουπίδια. Φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο και κατακτήθηκε από τη συνεργασία όλων των παραγόντων στην αυτοδιοίκηση. Με ποια έννοια το λέω? Τελειώσαμε τους χαδά όλους, τις χωματερές. Τους κλείσαμε. Φτιάξαμε χιτά και έχει φύγει ήδη για το ελεγκτικό συνέδριο η πρόταση για το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αυτό είναι μια σπουδαία υποδομή για να μπορούν να γίνονται και επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν έχεις λύσει αυτά, πώς θα του λες του καθενός όταν δεν έχεις βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς χώρους και λύσει και αυτά τα θέματα ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι πρέπει να κάνουμε και να μην πολλές φορές μαζευόμαστε και δείχνουμε αδράνεια. Ακούσατε γρηγορότερα, ας πούμε, ότι δεν βρίσκαμε το κατάλληλο μέρος. Όλα είναι κατάλληλα μέρη. Μόνο που πολλές φορές βάζουμε λάθος σκέψη στο μυαλό μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αρταίων για αυτήν την
προσπάθεια και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Άρτας. Θέλω να πω στους επιχειρηματίες ότι εμείς είμαστε δίπλα και χαίρομαι πέρσι που πήγαμε στη Ρουμανία, όχι μόνο σε μια έκθεση, ήταν και εδώ και οι δύο παράγοντες, και ο Δήμος και το επιμελητήριο, που πήγαμε, δεν πήγαμε μόνο να σπούμε λάτι ως τουρισμό στην Ήπειρο, τους είπαμε και τι προϊόντα έχουμε. Και όλα αυτά τελεσφόρησαν. Ξέρετε πόσο ευχάριστο είναι αυτό? Είναι πολύ ευχάριστο και αυτό είναι που το ζητούμενο στη σημερινή δύσκολη εποχή. Και κάτι άλλο σήμερα, γιατί κάποια στιγμή του είχα πει του Δημάρχου ότι δεν ξέρω αν θα περάσει το πρόγραμμα, κύριε Δήμαρχε, και στο δεύτερο σύλλογο που ασχολείται με άτομα με ειδικές ανάγκες πέρασε το πρόγραμμα, το αγκαλιά σήμερα, το υπόγραψα και αυτό σήμερα. Και είναι ευχάριστο, οπότε έχετε και το πρόγραμμα της Αγίας Θεοδόρας και το πρόγραμμα με την αγκαλιά. Και να πούμε και κάτι, γιατί ενδιαφέρει πολλούς έναν κλάδο των επιχειρηματιών, ότι συζήτηση όλοι μαζί, Περιφερειακό Σύμβουλο και Δημοτικά Συμβούλια εδώ με το Δήμαρχο, εμείς θα αρχίσουμε και με το επιμελητήριο επιχειρήσεις που είναι στον κάμπο και δεν έχουν σωστές προσβάσεις, θα βάλουμε χρήματα για να αρχίσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό βοηθάει τον τόπο σήμερα. Είναι χρήσιμο και ήδη σήμερα έχουμε μια πρώτη δημοπρασία που εγκρίναμε στην Οικονομική Επιτροπή και έρχονται και άλλες. Και αν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, που δυστυχώς, ενώ έχουμε τους νέους γεωργούς, έχουμε πολλούς, είπα και στον Υπουργό προχθές, δεν προχωράει το πρόγραμμα, ούτε καν έχει γίνει η παραχώρηση σε εμάς του 37%, αλλά το πιο βασικό είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο εάν συνεχίσει έτσι, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Είμαστε σε μια Ελλάδα που ενώ χρειαζόμαστε πολλά, μερικές φορές κάποιες υπηρεσίες κάνουν λίγα. Και εκεί είναι και το πρόβλημα που διαχρονικά φταίει. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα πραγματικά μπαίνει ένα τέρμα και λέμε ναι, είμαστε εδώ για να φτιάξουμε το επιχειρηματικό πάρκο στην Άρτα και να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, να μην έρχεται ο καθένας και να ψάχνεται πού θα το κάνω, πώς θα το κάνω και τι θα κάνω.